Σπιθαμή προς σπιθαμή, η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες της περιοχής για να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον άγνωστο που εγκατέλειψε το μωρό. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ένα άτομο το πιθανότερο να πρόκειται για εύσωμη γυναίκα, φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα να φθάνει στο πάρκο. Στα χέρια του κρατά το σακ βουαγιάς με το μωρό. Κοντοστέκεται για λίγο, κοιτά αριστερά-δεξιά, αφήνει το σάκο και φεύγει από το σημείο. Με γοργό βήμα βαδίζει κατά μήκος του πάρκου και χωρίς να ρίξει ματιά απομακρύνεται. Ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, άγνωστοι εγκατέλειψαν το νεογέννητο κοριτσάκι μέσα σε ένα μισάνοιχτο σάκο. Ένας αστυνομικός το εντόπισε και αμέσως κάλεσε σε ενισχύσεις. Το μωρό, το οποίο ήταν καθαρό και περιποιημένο και φορούσε σκούφο, κάλτσες, μπαντελόνι και άλλα ρούχα για να μην κρυώνει, εντόπισε από το κλάμα του ένας αστυνομικός που έκανε βάρδια φύλαξη στην περιοχή. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το μωρό και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το βρήκε κάποιος αστυνομικός, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, γύρισε το πήρε. Έξω στην πόρτα ακριβώς. Εγώ δεν το άλλα, έτσι μου είπαν. Πάνω στο σάκο υπήρχε ένα καρτελάκι με το όνομα Βασιλική. Το μόλις 2 μηνών κοριτσάκι, το οποίο είναι καλά στην υγεία του, θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί εάν θα πάει σε κάποια δομή σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν οι γονείς του. Είναι κακοποιητικό να αφήνουμε τα παιδιά πάνω από 3 μέρες που απαιτούνται για τις αναγκαίες εξετάσεις, να τα μεταφέρουμε σε ίδρυμα και να περιμένουμε μετά το ίδρυμα να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, προκειμένου το παιδί να πάει σε ανάδοχη οικογένεια. Είναι εύκολο να λέμε πάρτο. Πήγαινε σε αναδοχή, βέβαια σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να πάει κατευθείαν από μια μέρα στην άλλη σε υιοθεσία, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος που το αναζητά. Ο σάκος και τα ρούχα του έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν κάποια στοιχεία για τους γονείς του. Έρευνα για την εγκατάλειψη του βρέφους διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Χαλανδρίου.